κύριοι, η ελληνική δισκογραφία και η Steffi Film παρουσιάζουν στο Mega Channel τα 20 πρώτα στο ελληνικό τραγούδι. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που διάλεξαν τα τραγούδια και τη σειρά. Τα 20 πρώτα δεν είναι δική μας επιλογή, αλλά δική σας. Τα διαλέξατε εσείς για σας. Πώς, με ποιο τρόπο? Μα είναι απλό. Ψηφίζετε με βάση τους νόμους της αγοράς. Έχετε ήδη ψηφίσει αγοράζοντας τους δίσκους. Τα 20 πρώτα βγαίνουν με βάση τους επίσημους πίνακες πωλήσεων. Τα στοιχεία τα προσφέρουν οι εταιρείες δίσκων. Και η διαδικασία εποπτεύεται από ελεγκτές λογιστές για να προστατεύεται και η διαφάνεια. Η μέτρηση θα είναι αντίστροφη. Από το νούμερο 20 ως το 11 θα παρουσιάζονται οι συντελεστές. Και θα σας θυμίζουμε το ρεφρένι το βασικό μοτίβο. Ενώ τα 10 πρώτα θα παρουσιάζονται με βίντεο κλιπ που ετοιμάζεται ειδικά για την εκπομπή μας από ένα επιτελείο νέων συναθετών. Τι γίνεται, κορίτσια? Μουσική εκπομπή και πιάσαμε την κουβέντα? Να αρχίσουν τα τραγούδια. Ξεχαστείτε. Αφαιθείτε στη μαγεία των τραγουδιών που αγαπάτε. Και στο τέλος αυτής της ώρας η διάθεσή σας θα έχει ανέβει πολύ ψηλά. Μια θέση πάνω από το νούμερο 1. Ξεκινάμε με μια επανέκδοση. Ο δίσκος «Συνάντηση» ανοίγει την απόψηνή μας πρώτη συνάντηση. Από εδώ αρχίζει και ο δρόμος προς την κορυφή. Βήμα-βήμα. Ή μάλλον τραγούδι-τραγούδι. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει για μια συνάντηση. Συνεχίζουμε με άλλη μια επανέκδοση. «Ζή» είναι ο τίτλος του δίσκου. Και ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά το Μεγαλέξανδρο. Αλήθεια, Γιώργο, ζει ο Μεγαλέξανδρος. Πόσο υπάρχουν γοργόνες να ρωτάνε? Επανεκδόσεων συνέχεια. Ποιος δεν θυμάται το σταμούλι Τολοχία, τη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καλατζή? Από το δίσκο αυτό η Λίτσα Διαμάντη και ο Γιάννης Πάριος τραγουδούν «Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία». Στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.